Σε χρειαζόμουν δίπλα μου. Πραγματικά. Εσύ τουλάχιστον να με υποστήριζες. Η μαμά δεν είπε λέξη. Λέξη! Και ο Τζέμ το βλέπει όλο αυτό σαν παιχνίδι. Σαν να πήγαμε κάπου εκδρομή. Δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τυχερός. Μακάρι να ήμουν κι εγώ τόσο χαλαρή. Δεν είμαι χαλαρός. Παρίστα να το χαλαρώ για να μην σε στεναχωρήσω. Να σου πω. Πες του bye-bye και κλείστο. Bye, daddy. Ορίστε. Η διαταγή σου εξετελέστη. Διαταγή? Είσαι εσύ κορίτσι που υπάρχουν σε διαταγές. Δεν μπορώ να αντισταθώ πια. Κουράστηκα. Δεν έχω άμυνες. Γι' αυτό κι εγώ το παίζω τόσο χαλαρούιτα. Γιατί έχεις πάθει κατάθλιψη και σιγά, τι έγινε? Τι έγινε, ρε Τζέμ? Μας πετάξανε στον δρόμο. Πρώτον, δεν είμαστε στον δρόμο. Και δεύτερον, δεν μας πετάξανε. Εμείς φύγαμε. Πέθανε! Δεν ξέρω, δείχνει να με αναπνέει. Λοιπόν, να την πάμε στο δωμάτιό της, να φανεί ότι τα κακάρωσε εκεί πέρα. Τι λες, μωρέ, γιατί για μου μιλάς? Δεν θα αναλύσουμε τώρα το γενεαλογικό σου δέντρο. Πιάστε εσύ από εγώ τις μασχάλες και εγώ από τα πόδια. Κάτσε, κάτσε, περίμενε, δούμε να αναπνέει. Ναι. Γιαγιά. Όχι, δεν γίνεται να το ανοιχτώ αυτό. Δεν το μπορώ, με ξεπερνάει. Να φύγετε. Έξω από το σπίτι μου! Μαμά! Ρε παπά, τώρα όντως τους διώχνεις. Ναι. Και θα φύγει όποιος πάει με το μέρος τους. Ντροπή σας. Αυτό σας λέω μόνο. Σιγά, δεν κάνουμε και τίποτα. Σκάσε! Δρόμο! Πάμε, Τζέμ. Θα φύγουμε επειδή έτσι γουστάρω. Στα τσακίδια. Εμείς φύγαμε, αυτοί μας διώξανε. Τι σημασία έχει αυτό, μωρέ? Φυσικά και έχει σημασία, να σου εξηγήσω. Αν εμείς την κανά μόνοι μας, εντάξει, γυρνάμε από το κουστάρουμε. Αλλά αν μας διώξαν αυτοί, ζορίζουν τα πράγματα. Πού το πας? Τι πού το πάω? Είμαστε εδώ πέρα με τα sleeping bag του Τεό, με αυτά τα ρούχα. Και πες εντάξει, τις πρώτες μέρες, βουτάμε και από καμιά μπουγάδα κανένα ρούχο. Α, βέβαια, απλό. Θα κάνουμε παρκούρ από ταράτσα σε ταράτσα και θα βουτάμε βρακιά. Είσαι τρελός που θα φορέσω ξένα ρούχα. Σου έχω και χειρότερο, κούλαρε. Μπάνιο? Πού θα κάνουμε μπάνιο, σε κανένα τριβάνι? Κι εγώ δεν μπορώ να μην κάνω μπάνιο μετά από τόσο ψήσιμο. Τι ψήσιμο? Ποιο ψήσιμο? Είπες ψήσιμο. Φτύσιμο. Δεν μπορώ να ανεχτώ τέτοιο φτύσιμο. Να σου πω, μην πανικοβάλλομαστε. Δεν πανικοβάλλομαι. Απλά αυτά που σκέφτεσαι με αγχώνουν ακόμα περισσότερο. Και στην τελική σπίτι μας είναι. Ποιος θα μας εμποδίσει να πάρουμε τα πράγματά μας? Ξέρεις τι έχει σημασία? Ότι ήμασταν τα δυο μας απέναντί τους. Σαν κανονικό ζευγάρι. Ένα σώμα, μια ψυχή, μια καρδιά και ένα sleepy bag. Και ποιος είπε ότι θέλουμε δεύτερο, ε! Μην γραγάζα, πού το ξέρεις γραγάζα! Έλα, λέγω!